Κάτω τα μάτια! Να δημιουργήσουμε ένα πλάνο ασφαλείας πριν ίσως ένα βιοξέσπασμα. Εγώ μου άντρας από μέσα. Και θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Στερεότυπα τόσων αιώνων είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τη μία μέρα στην άλλη. Όλα είναι δικά μου και εσύ δικιά μου. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι για ένα θύμα να αποφασίσει να μιλήσει για αυτά που βιώνει στο ασφαλές περιβάλλον του σπιτιού του. Αυξάνονται μέρα με τη μέρα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και στην Κρήτη. Γυναίκες κυρίως, αλλά και παιδιά και ηλικιωμένοι γίνονται οι αποδέκτες των βίαιων ξεσπασμάτων, ανθρώπων που μετατρέπουν το ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον σε τόπο μαρτυρίου. Τα αδικήματα που συμβαίνουν κάτω από την ίδια σκέπη πλέον καταγγέλλονται. Τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας είναι συντριπτικά. Τα καταγεγραμμένα αδικήματα από 414 το 2020 έφτασαν το 2021 τα 660, ενώ στο πρώτο τετράμινο του 2022 έχουν καταγραφεί 261 αδικήματα, αριθμός που δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για το πώς θα κυλήσει η χρονιά. Μας δίδαξε πάρα πολλά η περίοδος της πανδημίας. Μας δίδαξε ότι οι άνθρωποι δεν βελτιώνονται όταν τους κλείσεις μέσα. Αγριεύουν. Σωματική βλάβη και απειλή είναι τα κυρίαρχα αδικήματα, με τα περιστατικά της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας να αυξάνονται προοδευτικά. Αυτό που παρατηρώ και με φοβίζει είναι ότι η ελληνική επαρχία αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο σε μεγαλύτερη διάσταση από ό,τι στις πόλεις. Και αυτό πού νομίζετε ότι οφείλεται? Οφείλεται καταρχήν στα στερεότυπα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Την ίδια ώρα και φυσιολογικά αύξηση παρουσιάζουν και οι συλλήψεις. Στατιστικά έχει αποδειχτεί ότι είναι επαναλαμβανόμενα περιστατικά και μάλιστα με μία σοβαρότητα η οποία σταδιακά αυξάνεται. Στα ανησυχητικά των αριθμητικών στοιχείων είναι η ολοένα και αυξανόμενη σφοδρότητα της βίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, ο αριθμός των περιστατικών που επικοινώνησαν και παραπέφθηκαν σε νοσοκομείο το 2021 σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε σχέση με το 2020. Ακόμη και περιστατικά που μέχρι πρότινος μπορεί να είχαν μία ψυχολογική μονάχα, και μέσα εισαγωγικά το μονάχα, γιατί καταλαβαίνουμε όλη τη σπουδαιότητα της ψυχολογικής βίας, ψυχολογική βία ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική βία, αυτή τη στιγμή φτάνουμε και στο σημείο της χειροδικίας και στο σημείο της έντονης σωματικής βλάβης. Και ενώ η χώρα διαθέτει κατά γενική ομολογία πια ένα καλά δομημένο νομοθετικό πλαίσιο, η αλυσίδα διάσωσης και επιβίωσης των θυμάτων χωλαίνει, με τα θύματα συχνά να μένουν μετέωρα. Δύσκολες μέρες, βέβαια δεν μπορούν να αποφασίζουν για το τι θα κάνουν. Άρα παραμένουν στη σιωπή τους, παραμένουν και ζουν με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κακοποιητικός, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Αν το αποφασίσουν να φύγουν, είδατε τι γίνεται με τις γενικοκτονίες και με όλα αυτά. Δυστυχώς τα στερεότυπα του άνδρα πατριάρχη δεν έχουν αμβληθεί με τον τρόπο που θέλουμε. Τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε όλοι όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή, όμως χρειάζεται χρόνος. Και όταν τα θύματα είναι ανήλικα? Υπάρχουν περιστατικά που τα ίδια τα παιδιά, συνήθως υποστηριζόμενα από κάποιο ενήλικα της εμπιστοσύνης τους, προβαίνουν στην καταγγελία κακοποιητικών συμπεριφορών σε βάρος τους. Αυτός ο ενήλικας μπορεί να είναι κάποιος φίλος ή κάποιος εκπαιδευτικός. Για να σπάσει ο κύκλος της βίας δεν αρκεί μόνο να μιλήσουν τα θύματα. Πρέπει να έχουν στήριξη σε κάθε βήμα της όποιας απόφασης πάρουν. Ζητάμε από τους ανθρώπους που θέλουν βοήθεια να έρθουν πιο πριν, σε κάποια φάση του κύκλου της βίας που δεν θα έχουμε την έξαρση αυτού που λέμε, δεν θα έχουμε εκείνο το επικίνδυνο περιστατικό το οποίο θα με κάνει τόσο πολύ να φοβηθώ και θα φτάσω να μιλήσω και να ζητήσω άμεσα ενέργειες που καμιά φορά είναι και δύσκολο να γίνουν. Η καταγγελία μπορεί να γίνει και με ένα απλό τηλεφώνημα στο 100 ή με ένα SMS στο 100.